Γεια σας κυρίες και κύριοι, μέσα στο ζεστό καλοκαιράκι είναι ευκαιρία να κάνουμε και κάνα μπάνιο και γι' αυτό το λόγο ξέρω ότι επειδή την προηγούμενη εβδομάδα οι περισσότεροι από εσάς δεν παραβρεθήκατε στην πολύ ωραία μερίδα που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή που αφορά τον Κερκυραϊκό Ελαιώνα και γενικότερα τον Αδριατικό Ελαιώνα, την οποία εκπονεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι διεθνής αυτό το πρόγραμμα, διεθνές, κρατάει 3 χρόνια και υπάρχει συνεργασία με την Ιταλία και με την Αλβανία. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε μία ακόμα εισήγηση από τις πολλές και καλές εισηγήσεις σχετικά με τις μελέτες που θα κάνει αυτό το πρόγραμμα, πολύτιμες μελέτες οι οποίες θα μείνουν εδώ για μας τους Κερκυραίους για αξιοποίησή τους. Λοιπόν, η εισήγηση αυτή αφορά τον, όπως σας υποσχεθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αφορά τον αγροτουρισμό στον Κερκυραϊκό Ελαιώνα. Έτσι, ένα θέμα πολύ σημαντικό που όλους μας ενδιαφέρει. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα εδώ στην Κέρκυρα για τον αγροτουρισμό και θα, σίγουρα μας ενδιέφερε να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος ο Κασίμης έχει αναλάβει την ομάδα η οποία θα κάνει αυτή τη μελέτη, γιατί οι μελέτες θα γίνουν από ομάδες. Και στην εισήγησή του που θα ακούσουμε τώρα έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Κερκυριακό Ελαιώνα και τον αγροτουρισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα βίντεο από την παρουσίαση αυτή και μετά πάλι εδώ. Μία από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Πατριαρχικός Ελαιώνας εφόρμηση κινδύνων ελαιοφορία και απομάτηση είναι η δράση 3-4 αγροτουρισμός και κυριακός ελαιώνας και ελαιοφόρος ανάπτυξη. Η ομάδα εργασίας για τη συγκεκριμένη δράση θα αποτελεστεί από 2 άτομα, τον Θανάση Καθαρόπουλο και ο Πόνο με εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία και τον υποφαινόμενο Σπύρο Κασίμη, πολιτικό μηχανικό διοικημένο θέματα σχεδιασμού και διαχείριση προγραμμάτων αγροτουρισμού. Η εργασία που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε στα πλαίσια τη δράση θα περιλαμβάνει 2 θέματα. Πρώτο, η ερεύνηση των δυνατοτήτων αναβάθμιση τη αγροτική οικονομία στην Κέρκυρα μέσω του αγροτουρισμού. Και δεύτερο, οι κοινωνικέ πρωτοβουλίε LEADER και ΟΠΑ, η εφαρμογή του στην Κέρκυρα και η συμβολή του στην ανάπτυξη τη κερκυριακή υπαίθρου μέσω του αγροτουρισμού. Το πρώτο θέμα θα είναι μια μελέτη που θα αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση στην αγροτική οικονομία στην Κέρκυρα και ειδικά στο κομμάτι που αφορά τον Κερκυριακό Ελαιώνα, ο οποίος διαποτέλεσε στη διάρκεια των χρόνων τον ένα από τους 2 βασικούς πυλώνες της αγροτικής οικονομίας του νομού, ο άλλος ήταν η κτηνοτροφή. Στόχος της μελέτης θα είναι να διερευνήσει και να αναδείξει τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας με εργαλείο του Κερκυριακού Ελαιώνα, λαμβάνοντας υπόψη τη δεσπόζοντα σαν θέση του στο περιβάλλον της Κέρκυρας, μιας και αποτελεί η κυρία τη μορφή της Φλωρίδας του νομό, έχοντας μετατρέψει τα νησιά μας σε ένα πέρατο ευρωδάσος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη μεγάλη ηλικία των δέντρων, το μεγάλο τους ύψος, καθώς και τη δημιουργία των λίχνων αναβαθμίδων που έχουν μετατρέψει το ανάγλυφο των νησιών σε ανεπάλληλα επίπεδα σκάλας. Β. Την εξαιρετική ποιότητα του ελαιολάδου που μπορεί να παραχθεί, ιδιαίτερα ως προς τη γεύση και τα άλλα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες βελτίωσης των φυσικών του χαρακτηριστικών οξύτητα, με διερεύνηση και δυνατοτήτων διαφοροποίησης του τρόπου καλλιέργειας και συλλογής του καρπού. Γ. Τις δυνατότητες άλλων αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και συγκεκριμένα, καλλιέργειες εντός των ελαιοκτημάτων με φυτά ή δέντρα που μπορούν να συνεπάρξουν με τα ελαιόδεντρα, παραδείγματος χάρη εσπεριδοειδή. Μικρή κτηνοτροφία, πρόβατα, κότες που έχει το πλεονέκτημα της παραγωγής λιπάσματος, κοπριάς και του καθαρισμού του εδάφους από την ανεπιδήμητη βλάστηση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων ή χημικών. Και τέλος, η μελισσοκομεία. Και όλα αυτά με τελικό στόχο τη δημιουργία επισκέψιμων αγροτημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης με πρωτοκόμενο αποτέλεσμα την παραγωγή ιδιωτικών προϊόντων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Τέταρτο, τη δυναμική της ανάπτυξης και κυριακής βιομηχανίας παραγωγής και τυποποίησης του κερκυραϊκού λαδιού και άλλων προϊόντων της ελιάς, βρόσιμη ελιά, πάστα ελιάς,
καθώς και την πιστοποίηση των προϊόντων προστατευόμενη ονομασιακή έλευση, προστατευόμενη γεωργική ένδειξη, βιολογικά. Και πέμπτον, την ανάπτυξη των παλαιών και κυριαρχικών εργοτευγείων, είτε με την παραδοσιακή τους χρήση ως επισκέψιμα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, είτε ως μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, είτε για άλλες χρήσεις, παραδείγματος χάρη, καφενεία, μουζεία κλπ. Με αυτά τα δεδομένα και μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη, θα αναδειχθεί η δυνατότητα της προσέγγισης επισκεπτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις αγροτικές δραστηριότητες, είτε ως παρατηρητές, είτε και ως εργαζόμενοι σε αυτές, ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός της ελιάς. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί δυνατόν να διευρυνθεί το τουριστικό προϊόν της Κέρκυρας, τόσο χωρικά, ανάπτυξη της εδωφόρας, όσο και χρονικά, επιμήκυξη της τουριστικής περίοδου, με στόχο τον τουρισμό όλο τον χρόνο. Στους τόπους αυτούς, σημαντικό ρόλο, εκτός από την παραγωγή, θα έχει και ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές. Τοπική παράδοση, λαογραφία, μαγειρική με αιχμή το λάδι φυσικά, τοπικές γιορτές πανηγύρια, μουσική, αρχιτεκτονική. Η Κέρκυρα διαθέτει άφθονα όλα αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού και μάλιστα με ιδιαίτερα έντονη, έντονη ταυτότητα και χαρακτήρα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μουσικών σχημάτων, φιλαρμονικές, μπαντολινάδες, κολοδίες, τοπικά παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα, χορευτικών και λαογραφικών συγκροτημάτων και πολιτιστικών συλλόγων σε όλα τα νησιά του νομού. Υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος έργων τέχνης κάθε μορφής από τη λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ξυλοποιητική, ξυλογραφική, ως τις κλασικές τέχνες που μπορεί να θαυμάσει κανείς στα διάφορα μουσεία. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτισμάτων δίνει μια ξεχωριστή ταυτότητα στην Κέρκυρα, τους Παξούς και τα διακόπια νησιά και προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, καθώς πάρα πολλά από τα εγκαταλελειμμένα παραδοσιακά κτίσματα μπορούν να μετατραπούν σε καταλήμματα ή σε χώρους εστίασης. Μέσα λοιπόν από την πρώτη μελέτη θα αναδεικνύονται όλες αυτές οι δυνατότητες ανάπτυξης του αγροτουρισμού της ελιάς ως μοχλού ανάπτυξης της κεντριακής αγροτικής οικονομίας. Η δεύτερη μελέτη αφορά τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα LEADER και OPAR, ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, όπως αυτά πραγματοποιήθηκαν στο νομό από το 1999 μέχρι σήμερα. Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών ήταν η άμεση τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας με την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό μέσω του αγροτουρισμού, αλλά και τις μεταποιήσεις της μικρής βιοτεχνίας και των πράσινων πολιτισμού και την πιλωτική εφαρμογή όλων αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να αποτελέσουν το παράδειγμα και να παρακινήσουν τους τοπικούς πληθυσμούς να στραφούν στις δραστηριότητες αυτές οι οποίες και αποδοτικές οικονομικά είναι και θετικές προς το περιβάλλον και την παράδοση και επίσης αυξάνουν την αξία του τουριστικού προϊόντος καθώς το διαφοροποιούν από τις συνήθεις μορφές του μαζικού τουρισμού, των παραλίων και των ΠΑΡ, που τελικά μόνο ζημία έχουν φέρει στην οικονομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Κέρκυρας. Το πρώτο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε ήταν το LEADER 2 από το 1999 στο 2002 με μικρό προϋπολογισμό, αλλά με σημαντική προσφορά, μιας και αποτέλεσε τον οδηγό για τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν τα επόμενα χρόνια. Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του LEADER 2 έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο και είχαν εμφανή θετικά αποτελέσματα, ειδικά στην περιοχή των Οθωνών και της Παλαιάς Περίφειας, που πραγματικά άλλαξαν την τοπική οικονομία, αυξάνοντας κατακόρυφα τη σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι τότε επισκεπτικότητά τους. Κατόπιν ήρθε το LEADER Plus και το VAR, το ορεινό του Παλαιοκράτορα, από το 2003 μέχρι και το 2009, με πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, με πολύ μεγάλο αριθμό επενδύσεων στον τομέα του αγροτουρισμού, αλλά και της μεταποίησης, τυποποίησης, της μικρής βιοτεχνίας, καθώς και του τομέα του πολιτισμού. Αντικείμενο της μελέτης αυτής θα είναι η ανάδειξη όλων αυτών των επενδύσεων, η αποτίμηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών επιπτώσεών τους στις διάφορες περιοχές, η διερεύνηση της δυναμικής που παρουσιάζουν σήμερα και των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξής τους, ο βαθμός αποδοχής τους από τις τοπικές κοινωνίες, ο παραδειγματικός τους χαρακτήρας για την παρακίνηση και άλλων σε πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων
και τέλος η επίδρασή τους στη ζωή των περιοχών όπου εφαρμόστηκαν. Επίσης, μέσα από τη μελέτη θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας των επενδύσεων αεροτουρισμού στην Κέρκυρα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ίντερνετ, ίντερνετ, καθώς και δικτυώσεων και συνεργειών με παρόμοιες ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις τόσο στον νομό όσο και εκτός αυτού. Ακόμη θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε εμπειρίες από ανάλογες επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στις άλλες περιοχές εφαρμογής του προγράμματος. Οι μελέτες αυτές θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του συνολικού προγράμματος και θα προκληθούν τόσο έντυπα όσο και μέσω του διαδικτύου, αλλά φυσικά και σε ζωντανές εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα από το οποίο είδαμε μέχρι στιγμής τρεις εισηγήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον. Τι ακριβώς έχει να θα προσφέρει αυτό το πρόγραμμα και πώς έγινε για να φτάσουμε ως εδώ ώστε να μπορέσει τελικά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να το εκπονήσει, θα μας μιλήσει ο κύριος Σασονίτης, ο οποίος είναι, θα έλεγα, ψυχή του προγράμματος. Και γιατί ακριβώς είναι τα πράγματα έτσι, θα μας τα πει ο ίδιος στη συνέντευξη αυτή που του πήραμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέντευξη αυτή. Ο κύριος Σασονίτης είναι καθηγητής του Ιόνιου Πανεπιστημίου και είναι επιστημονικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα για τον Αδριατικό Ελαιώνα. Κύριε Σασονίτη, πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό και φτάσαμε σήμερα στις πολύ ωραίες παρουσιάσεις που μόλις είδαμε πριν λίγο? Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με το κοινό το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι το πρόγραμμα αυτό δεν συντελείται εν κενό και μέσα στο Πανεπιστήμιο, αλλά χρειάζεται όλη την κοινωνία την οποία και επιδιώκει να κινητοποιήσει πάνω σε θέματα που αφορούν τον Κερκυραϊκό Ελαιώνα. Άρα η πρόσκλησή σας είναι πράγματι πολύ χρήσιμη και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα, πώς ξεκίνησε το θέμα? Ξεκίνησε το θέμα από την πρόσκληση η οποία έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο αναφέρεται στην διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ των κρατών που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ήδη ενταγμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Εμείς τώρα σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε ως συνεταίρο και την Αλβανία. Και την Αλβανία, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα προκηρύχθηκε πριν από 2 χρόνια και εγκρίθηκε μετά από, ήταν ανταγωνιστικό, εγκρίθηκε μετά από τις σχετικές διαδικασίες που έγιναν στην Ιταλία και το Πανεπιστήμιο μας κέρδισε αυτό το πρόγραμμα ως επικεφαλής εταίρος των άλλων 2 εταίρων, από τους οποίους ο ένας είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τυράννων και η επαρχία του Ρίμινη της Ιταλίας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε πέρσι το Δεκέμβριο και αυτή τη στιγμή είμαστε στις διαδικασίες στελέχωσης των υπηρεσιών που θα διαμορφώσουν όλη την οργάνωση και την εξέλιξη του προγράμματος. 2 λόγια για τον Αδριατικό Ελαιώνα. Αδριατικός Ελαιώνας είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι από τον Μεσογειακό Ελαιώνα. Η ελιά, όπως ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό του Μεσογειακού χώρου, του Μεσογειακού τοπίου και το νησί μας είναι γεμάτο κατάφυτο από ελιές. Αυτό το κατάφυτο βέβαια έχει μια δική του ιδιαίτερη ιστορία, την οποία θα αντιμετωπίσουμε στο πρόγραμμα. Φυσικά έχουμε ελαιώνες και στις άλλες περιοχές της Αδριατικής. Εντάξει, και εμείς τώρα συνεργαζόμαστε με 2 φορείς, από τους οποίους ο ένας, το Πανεπιστήμιο των Τυράννων, είναι το γεωπονικό τμήμα του Πανεπιστήμιου. Επομένως, συνεργαζόμαστε με αυτούς στον τομέα τον επιστημονικό, αν θέλετε, τον κατεξοχή επιστημονικό της γεωπονίας. Από την άλλη πλευρά,
έχουμε την επαρχία του Ρήμνη, η οποία δραστηριοποιείται εντονότατα στο θέμα της καλλιέργειας του ελαιώνα και έχει να επιδείξει πολλά επιτεύγματα και πολλούς νεοτερισμούς, έχει οργανωμένα τμήματα παρακολούθησης της ελαιοπαραγωγής, της υποποίησης κλπ. Δηλαδή εμπειρίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για μας. Κατά συνέπεια, από τη μία πλευρά θα πάρουμε την τεχνογνωσία, αν θέλετε, από μια χώρα που είναι προφανώς πιο προηγμένη σε θέματα ελαιοκαλλιέργειας κλπ. Και από την άλλη θα συμβάλλουμε στο να αναβαθμιστεί ο ελαιώνας της γειτονικής μας χώρας, της Αλβανίας, εντάξει, ανταλλάσσοντας και με αυτούς εμπειρίες και γνώσεις. Η Αλβανία, αν γνωρίζετε, έχει παρόμοιο ελαιώνα με τις Κέρκυρας, γιατί γεωγραφικά είμαστε πολύ κοντά και... Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο με την Κέρκυρα. Η Αλβανία παρουσιάζει ομοιότητες σε ό,τι αφορά τον ελαιώνα, από ό,τι είδαμε και στις παρουσιάσεις των εταίρων μας τώρα εδώ στο... Πολύ ωραίες παρουσιάσεις, ήταν πολύ ωραία η ημερίδα, πραγματικά. Ναι. Όπου είδατε εκεί πέρα ότι μοιάζει περισσότερο, θα έλεγα, ο ελαιώνας της Αλβανίας με τον ελαιώνα που βρίσκεται στην Ήπειρο, τη δική μας. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές με ελιές, αλλά δεν έχει αυτό το κατάστατο και αυτό το τοπίο, το ιδιαίτερο το οποίο έχει η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα έχει ένα ιδιαίτερο τοπίο. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι το ερέθισμά μας για να κάνουμε όλο αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν ακριβώς ο ίδιος ο ελαιώνας, αλλά οι κίνδυνοι οι οποίοι εγκυμονούνται από την κακή διαχείριση αυτού του ελαιώνα. Για μας έχει σημασία ότι ο ελαιώνας δεν αποτελεί μόνο παραγωγικό κομμάτι, υπό την έννοια του παραγωγικού πρωτογενούς τομέα, αλλά αποτελεί και στοιχείο του τοπίου, το οποίο σχετίζεται και με τον τριτογενή τομέα, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και όλα τα μπράξη. Επομένως, θα έλεγα ότι όχι, εκεί δεν αντιμετωπίζεται σαν μεγάλο ρίσκο το θέμα της κοπής, της ανεξαίρετης κοπής. Για μας όμως είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και το οποίο επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί με όχι μόνο μέτρα, θα λέγαμε, νομικά, κατασταλτικά κλπ, αλλά περισσότερο με την ευαισθητοποίηση των κατοίκων πάνω στο τι κόβουμε κάθε φορά, γιατί το κόβουμε, να ξέρουν τηλελογισμένη δηλαδή χρήση του πριονιού, να το πω έτσι. Η παραγωγή ξύλου είναι ένα από τα προϊόντα του ελαιώνα, αλλά άλλο η καρατόμηση. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ναι. Μας ενδιαφέρει δηλαδή, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό σχετικά με το τότε πρόγραμμα, είναι ότι συγκεντρώνουμε πληροφορίες, διαχειριζόμαστε πληροφορίες, τις οποίες θέλουμε, οι οποίες θέλουμε να διαχυθούν σε όλο τον πληθυσμό, όχι μόνο στους αυστηρά επαγγελματικά κινούμενους στο πλαίσιο του ελαιώνα, δηλαδή ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς. Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Σασονίτης. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα διαλυματάκι και μετά το διάλειμμα θα ακούσουμε και περισσότερα στοιχεία γύρω από αυτή την πανέμορφη μερίδα που έγινε και αυτό το πολύ πολύ χρήσιμο για τον τόπο μας πρόγραμμα που θα εκπονήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ ωραία πράγματα που ακούσαμε στις εισηγήσεις, τις τρεις κυριότερες που επιλέξαμε σχετικά με την ημερίδα που έγινε για το πρόγραμμα που έχει αναλάβει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το διεθνές αυτό το πρόγραμμα, να εκπονήσει τα επόμενα τρία χρόνια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τα στοιχεία που ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τον Κρυκυριακό ελαιώνα. Λοιπόν, και επειδή από την ημερίδα αυτή, βέβαια, το πρόγραμμα αυτό θα μας απασχολήσει στις επόμενες εκπομπές και στα επόμενα χρόνια πάρα πολύ, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Όλα αυτά τα σοφά πράγματα, θα έλεγα, που ακούστηκαν, αλλά δεν μεταφέρθηκαν τόσο διαδεδομένα, δηλαδή, σε εσάς. Ο στόχος μας είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, να σας μεταδώσουμε την ουσία των πραγμάτων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν ήξερα και τι να πρωτοδιαλέξουμε από τις τόσο ωραίες εισηγήσεις που έγινε, πάμε να δούμε τώρα σε ένα συνοπτικό βίντεο ορισμένα αποσπάσματα από τις υπόλοιπες εισηγήσεις που έγιναν στη μερίδα αυτή, έτσι για να πάρετε κι εσείς μια πλήρη ιδέα του προγράμματος αυτού, στο οποίο είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα τρία χρόνια θα το αγαπήσετε, όλοι θα το στηρίξουμε, οι κολλικές οργανώσεις θα συμβάλλουν
στην εκπόνησή του. Θα συμβάλλουμε εθελοντικά και όχι μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος για την ανάδειξη αλλά και για τη διάσωση του Κερκυριακού Ελαιώνα. Έτσι. Το κομμάτι της διάσωσης του Κερκυριακού Ελαιώνα και της επεξεργασίας των αποβλήτων του Κερκυριακού Ελαιώνα, που είναι δύο πράγματα που ταλαιπωρούν την κοινωνία μας και είναι περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι θα απασχολήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα εκπονήσει και τις προτάσεις για τις λύσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα από τις εισηγήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή την πολύ ωραία μερίδα στην αίθουσα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο αγροτουρισμός στον Ελαιώνα είναι κάτι καινούργιο που ακούσα μια πάρα πολύ καλή εισήγηση του κ. Κασίμη. Είναι ένας από τους στόχους δηλαδή του προγράμματος, είναι να δώσει στοιχεία για να μπορέσει η Κέρκυρα να αναπτύξει τον αγροτουρισμό. Μέσα από το πρόγραμμά μας θα αναδειχθούν και μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν με το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ξέρει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επιχειρηματικά στο πλαίσιο του αγροτουρισμού. Έτσι. Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες θα τις πάρει μέσα από το πρόγραμμά μας. Α, είναι νομικό πλαίσιο. Έχει το νομικό, για το νομικό να... πλαίσιο μάλιστα. Και όχι μόνο. Εντάξει, ό,τι σχετίζεται με τον Ελαιώνα και τις νομικές διαδικασίες, όλα αυτά και με τη βιολογική καλλιέργεια θα περνάνε μέσα από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα έχει ένα πόρταλ στη συνέχεια, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προστρέξει και να πάρει τις πληροφορίες στον αγροτουρισμό. Υπάρχουν μελέτες, πέρα από τις νομικές βέβαια, υπάρχουν και άλλες που αναφέρονται στην χρήση των παλαιών ελαιοτριβίων κλπ. Κλπ. Βέβαια, ο αγροτουρισμός είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο χρειάζεται πολλές γνώσεις, πολλές δεσμεύσεις, εν πάση περιπτώσει, του επιχειρηματία και επίσης μια υποδομή η οποία θα πρέπει να είναι έτσι οργανωμένη από το δημόσιο και όχι από τον ιδιωτικό τομέα μόνο. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιες υποδομές να βελτιωθούν, δρόμοι κλπ. Για να υπάρχουν προσβάσεις στις περιοχές όπου υπάρχει ο Ελαιώνας, υπάρχουν παλαιά ελαιοτριβία και ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί κανείς να αναστηλώσει ούτως ώστε να προχωρήσει σε τέτοιες εξελίξεις στο θέμα του αγροτουρισμού. Ο αγροτουρισμός επίσης είναι κάτι το οποίο απαιτεί και κάποια άλλου είδους οργάνωση. Σας επισημαίνω ότι είπε ο κύριος από την Ιταλία, ο οποίος είναι ειδικός στο θέμα του Ελαιώνα, σχετικά με την περίοδο συλλογής του ελαιοκάρπου. Αυτοί μειώσανε μεν το μέγεθος της παραγωγής, δηλαδή τον όγκο της παραγωγής, αλλά βελτιώσανε την ποιότητα και το αποτέλεσμα ήταν το μεγαλύτερο κέρδος. Η Ιταλία τα κατάφερε αυτό, που για μας είναι ο στόχος. Εντάξει, και δηλαδή, σαν όνειρο μοιάζει. Σου λέει ότι η περίοδος κατά την οποία κάνουμε συλλογή ελαιοκάρπου είναι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Και εξετάζουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται βέβαια και με τη μεσογειακή διατροφή και με την θρεπτική χρησιμότητα κλπ. Τα οποία για μας είναι τέρα ινκόγνητα. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε περισσότερο με την οξύτητα. Και λέμε αυτό είναι άσος, αυτό είναι μηδέν, αυτό είναι κλπ. Αυτοί ασχολούνται με άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την αντιοξειδωτική δράση κλπ. Και τις ιδιότητες που έχει ο ελαιοκάρπος και πότε τις αποκτά, σε ποια φάση κλπ. Όχι, δεν θα είναι στο σιτάρι αυτό, θα είναι στην κοινωνία. Εντάξει, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά. Γιατί ο Ελαιώνας είναι το στοιχείο του περιβάλλοντος, το οποίο κυριαρχεί στο περιβάλλον στην ύπαιθρο της Κέρκυρας και το οποίο θα πρέπει να τα παιδιά να το ξέρουν πάρα πολύ καλά, να είναι ευαίσθητα πάνω σε αυτό το θέμα, για να εμποδίζουν ενδεχόμενες παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν καλές προθέσεις πάνω στο θέμα του Ελαιώνα. Άρα λοιπόν, μετά από τα 3 χρόνια αυτά στα οποία θα ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα και πολύ σημαντικό πρόγραμμα, θα μπορούμε όλοι να έχουμε τις πληροφορίες και ο κόσμος να... Θα μπαίνετε στο στην ιστοσελίδα μετά από τα 3 χρόνια και κατά τη διάρκεια της. Κατά τη διάρκεια, εντάξει.
αλλά επίσης επαναλαμβάνω θα κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις, βέβαια με τα σχολεία κλπ, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Να τονίσω επίσης ότι θα παρουσιαστούν και ιστορικά στοιχεία σχετικά με την, τον Ελαιώνα της Κέρκυρας, διότι ο Ελαιώνας της Κέρκυρας δεν είναι ένα φυσικό μόνο κατασκεύασμα. Είναι και πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά έχει σχέση με πολιτική, δηλαδή τη βενετική πολιτική, η οποία αποφάσισε να κάνει αυτό το είδος της δεντροφύτευσης και λοιπά, επιδότησε... Να γεμίσει την ασπίρη την Κέρκυρα με... Λοιπόν, ναι, και το επιδότησε. Όλο αυτό διαμόρφωσε και την κοινωνία της Κέρκυρας στη συνέχεια, τις σχέσεις, τις αγρολιπτικές, τις σχέσεις, τις κοινωνικές, διαμόρφωσε επαγγελματίες στο αστικό περιβάλλον, αυτούς οι οποίοι είναι οι λαδέμποροι, οι μεγάλοι λαδέμποροι, οι οποίοι είχαν και τα μεγάλα σπίτια στην Κέρκυρα καμιά φορά. Εντάξει, αυτά τα σπίτια τα οποία λέμε, το σπίτι του Κοπίτσι, ξέρω εγώ, του Άλφα, του Δία, λαδέμποροι αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που σχετίζονται και με το πολιτισμό της Κέρκυρας και με την ιστορία την κοινωνική, θα βγουν μέσα από αυτό το πλαίσιο του προγράμματος. Κύριε Ασονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα. Εγώ θα χρειαστώ τη συμπαράσταση όλων όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά. Γιατί εγώ δεν δηλώνω έτσι απλά οικολόγος, εντάξει. Αλλά με ενδιαφέρει το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας. Ήδη οι οικολογικές οργανώσεις είναι μαζί σας και πιστεύουμε ότι όλοι οι μη κυβερνητικοί φορείς θα συμβάλλουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, και η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε αυτή την καταπληκτική ημερίδα που έγινε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πραγματικά, όταν πήγα να την παρακολουθήσω, δεν περίμενα να είναι τόσο όμορφα. Κρεμόμουν από τα χείλη όλων των ομιλούντων. Όπως είμαι και εσείς, είμαι σίγουρος ότι και εσείς αγαπήσατε αυτά που ακούσαμε, διότι έχουν να κάνουν με τις ρίζες μας, με τον κερκυριακό ελαιώνα μας, όπου είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή. Την επόμενη Πέμπτη και πάλι μαζί.